Αγαπητέ Χριστό, αδελφοί, βλέπουμε σήμερα τα κατορθώματα της πίστεώς μας. Καλά το ακούσατε. Σήμερα είναι αυστηρή νηστεία, ακριβώς επειδή ο Τίμιος Πρόδρομος είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα της πίστεώς μας και έχει να μας πει πολλά. Να ξέρουμε ότι μαρτυρήθηκε από τον ίδιο το Δεσπότη μας, τον Χριστό, ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν, περισσότερο ακόμα και από τους προφήτες. Γιατί θα πρέπει να ανατρέξετε με το μυαλό σας ό,τι έχετε μάθει από την εκπαίδευση, από τα πολύ τρυφερά σας χρόνια. Αυτός τον οποίο το 15 Αύγουστο συνέχεια τον ακούγαμε, είναι το πρόσωπο εκείνο, το οποίο ακόμα μέσα στην κοιλιά της μητέρας του σκύρτησε και κήρυξε και το Χριστό με αυτόν τον τρόπο, μεταδίδοντας τη μητέρα του το προφητικό χάρισμα. Στη συνέχεια είναι αυτός ο οποίος κήρυξε το Χριστό στους ζώντες επάνω στη γη, προδρομικά, πριν δηλαδή από τον Κύριο, αλλά και σε αυτή την υπέροχη αγιογραφία που είναι ακριβώς αντίγραφο από το Καριγέ Τζαμί, όπως είναι σήμερα, αυτές τις τελευταίες ώρες μετατράπηκε ξανά σε τζαμί, η Εισάδου Κάθοδος. Εκεί λοιπόν δίδαξε και κήρυξε το Χριστό και στις ψυχές των αποθανόντων μέχρι τότε που βρίσκονταν κάτω εκεί στον Άδη. Και βέβαια όταν θα κατέβηκε η ψυχή του Κυρίου μετά από λίγο, είναι προετοιμασμένες οι ψυχές και θα αδειάσει ο Άδης, θα πάνε όλοι στον Παράδεισο. Πού? Εκεί που είναι ο Αβραάμ, που είναι πάνω στην αψίδα του Ιερού. Αυτός λοιπόν ήταν γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ, γεννήθηκε εξ επαγγελίας, όπως λέει στην παγκόσμια ιστορία του Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, και αποκεφαλίστηκε σήμερα από τον Ηρώδη Αντίπα, γιατί τον έλεγχε για την παράνομη σχέση που θα ακούσουμε σε λίγο. Αυτός είναι ο Μέγας Εκείνος, ενδεδειμένος στην αγιότητα ήδη από την κοιλία της μητέρας του, στην ψυχή του έχοντας εγκάτοικο την παρθενία, την καθαρότητα και την αγάπη, τη σοφροσύνη, την νηστεία, την ατροφία. Χώρισε λοιπόν από συναναστροφή ανθρώπων, κατοίκησε στην έρημο, συναναστράφηκε με άγρια θηρία και τα σκεπάσματά του στο σώμα του ήτανε από δέρμα καμήλου, στη μέση του ζωσμένος με ζώνη δερματίνη και τροφή έτοιμη και αυτοσχέδια από τα άκρα των μικρών αυτών φυτών, σαν τα πτηνά πράγματι, ζώντας. Αξιώθηκε λοιπόν να υπερβεί τους νόμους της φύσεως. Σε όλες τις εκκλησίες θα τον βλέπετε στο τέμπλο δίπλα ακριβώς στο Χριστό, και αξιώθηκε και να βαπτίσει τον καθαρό και αμόλυντο Χριστό την ημέρα των φώτων. Μάλιστα το δεξί χέρι το οποίο άγγιξε την κεφαλή του Χριστού σώζεται πάνω στο Άγιο Όρος. Και τόσος και τέτοιου είδους αγιότητος ήταν που μελετούσε συνέχεια τον νόμο του Θεού. Όλα του κόσμου τα πράγματα τα θεωρούσε δεύτερα και κατώτερα από τη φύλαξη του νόμου του Θεού και έδινε εντολές σε όλους, λαϊκούς αλλά και σε στρατιωτικούς. Ο Ηρώδης λοιπόν, ο τετράρχης της Ιουδαίας, για να έρθουμε ξανά στην ιστορία, επειδή ήταν πολύ ασελγής και ακόλαστος, έφτασε στο σημείο να αρπάξει τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδερφού του, ενώ ζούσε μάλιστα εκείνος που απαγορευόταν από τον νόμο. Και έτσι όταν ο Μέγας Πρόδρομος κινήθηκε από ζήλο, ένθεο και οπλίστηκε με τα όπλα της αληθείας, έλεγε στον ασελγή βασιλιά αυτό το οποίο έχετε κάνει και στο συντακτικό, το απρόσωπο ρήμα: ουκ εξεστήσει, δεν σου επιτρέπεται, δεν σου συγχωρείται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Αυτόν τον ελεγμό, μη υποφέροντας ο Ηρώδης, έδεσε το χαριτώνυμο Ιωάννη, τον έριξε στη φυλακή κινούμενος από τη Μιχαλίδα, την ακόλαστη την Ηρωδιάδα, ώστε ενώ εόρταζαν ο Ηρώδης και οι άρχοντές του τα γενέθλιά του, συγκροτήθηκε πλούσια τράπεζα και συμπόσιο Φιλίδωνο,
Ξεκύλησε ο βασιλιάς Εμέθη και Αφροσύνη και έρχεται τότε και η θυγατέρα της Ηρωδιάδας, χορεύει ενώπιόν του και της δίνεται μισθός για τον άσεμνο χορό της, ο φόνος, αλίμονο, του μεγάλου αυτού προφήτη. Και παρευθύς λοιπόν ήρθε στο μέσο της τράπεζας των συνδετημόνων επάνω σε ένα πιάτο η προδρομική κεφαλή του δικαίου, η οποία έσταζε ακόμα από τα αίματα και έτσι σιωπηλώς έλεγχε τον Ηρώδη, δόθηκε στην ακόλαστη αυτή Μιχαλίδα. Και εκεί λοιπόν κυδεύθηκε στη συνέχεια, όπως ακούσαμε, του Ευαγγελίου το πάντιμο και Άγιο Σώμα του μεγάλου προφήτου Προδρόμου από τους ίδιους του τους μαθητές. Τώρα όλα αυτά εμάς τι μας ενδιαφέρουν? Μας ενδιαφέρουν και με το παραπάνω, γιατί έρχεται σαν σήμερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να μας ερμηνεύσει τα λόγια. Μπορεί να μην είμαστε συγγενείς, Θεός φυλάξει, με τον Ηρώδη και με όσα έκανε, αλλά θα δείτε παρακάτω σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε διαρκή. Πρώτα απ' όλα, παρατήρησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πόσον κακόν αιτία είναι αυτή η δοξομανία, το να βλέπουμε δηλαδή επί γης ανθρώπους ασήμαντους. Όλους μας έχει κάνει ο Θεός να είμαστε ίσοι και να προσπαθούν να ξεχωρίσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αν ανοίξετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλο τέτοια δείχνει. Έλεγε όμως ο Κύριός μας, ο οποίος γεννήθηκε εκεί, μέσα στη σπηλιά, μέσα στα άχυρα, μέσα στο στάβλο, δείχνοντάς μας την απλότητά Του, ζώντας ταπεινά, μην έχοντας που την κεφαλήν κλείνει, όπως έλεγε και ο πατήρ Αντώνιος ο Αβραμιώτης. Πώς μπορείτε να πιστεύετε σε μένα, το Χριστό, όταν δοξάζεστε ανάμεσά σας και δεν ζητάτε καθόλου τη δόξα από μόνο το Θεό? Και ζητώντας λοιπόν οι Ιουδαίοι αυτή τη δόξα από τους ανθρώπους, είδαμε έφτασαν στο σημείο να θετήσουν και την πίστη στο Θεό. Όλους τους προφήτες, όχι μόνο τον Ιωάννη, τους αποκεφάλισαν, τους σκότωσαν. Αυτά είναι τα έργα των Μιχαλίδων, χορευτριών που κυβερνάνε και βασιλιάδες. Και με τέτοια βέβαια θέλγεται και αρέσκεται και για χάρη τους προδίδει και ξεπουλά και τη βασιλεία του ένας τέτοιος άνθρωπος. Και τώρα ερχόμαστε στο διατάφτα. Αυτός ο κίνδυνος, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι πολύ κοντά στον καθέναν από εμάς. Γιατί? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάτι τέτοιο παθαίνει και το μυαλό μας όταν ελέγχεται από τη συνείδησή του και δεν θέλει να την ακούσει. Και τότε και τη συνείδηση σκοτώνει, την καταργεί ολότελα και απιστεί και αντιλέγει μάλιστα στη θεόπνευστη γραφή, τελείως ασυνείδητος και αντικείμενος το Λόγο του Θεού, όπως ο Ηρώδης τον Ιωάννη. Γιατί συμβολίζει ο Ηρώδης τους πειρασμούς και συμβολίζει ο Ιωάννης τη συνείδησή μας. Όσοι αντιλέγουν λοιπόν στην αλήθεια της ευσεβίας παθαίνουν τα ίδια και πράττουν μάλιστα, ελεγχόμενοι από τα λόγια της Εκκλησίας μας που τους υποδεικνύονται. Πρώτα τα φυλακίζουν να μην τα χρησιμοποιούν, δεν ακούνε δηλαδή, κλείνουν και τα αυτιά. Σε αυτά που λέει ο Κύριός μας, τι μας λέει ο Κύριός μας, μη το ψάχνεις? Όχι, μας λέει ερευνάτε τις γραφές και εκεί μέσα θα βρείτε ζωή αιώνια και ελευθερία. Και έπειτα της Ηρωδιάδας, δηλαδή εκείνης της δισεβούς γνώμης, της συμβουλές, για βλάβη βεβαίως συνενούν. Έτσι λοιπόν ο Ηρώδης σήμερα είναι παράδειγμα κάθε κακίας και δισεβίας και ο Ιωάννης κάθε αρετής και ευσεβίας. Και να ξέρετε και τούτο, είδατε που λέμε κάθε μέρα του Αγιανιού, πράγματι στα βιβλία που έχουμε γράψει με ευλογία του Μακαριωτάτου, τουλάχιστον το 1/3, μη σας πω τα 2/3, γιορτάζουμε κάθε μέρα κάποιον Ιωάννη, τον Πρόδρομο, το Δαμασκηνό, έτσι, το Χρυσόστομο και ούτω καθεξής, και κάτι σχετικό με τη ζωή τους. Τέτοια είναι η δύναμη λοιπόν του Ιωάννη, και γι' αυτό και πολύ ωραία ο λαός μας λέει ότι σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει.
Αυτός λοιπόν η κορυφή όλων των ανθρώπων, κατοικητήριο των χαρισμάτων του Πνεύματος, έρχεται σήμερα να μας δώσει ένα μήνυμα. Να αντιστεκόμαστε στο πονηρό για να ζήσουμε αιώνια. Να περιφρονούμε δηλαδή όσα περνάνε και φεύγουν και για λίγο κάθονται, μας δίνουν την αίσθηση μιας ψεύτικης σύντομης χαράς. Καλούμαστε λοιπόν να μιμηθούμε τον πρόδρομο, γιατί σκεφτείτε το λίγο, ακόμα και ο θάνατός του, πρόδρομος του θανάτου του Χριστού έγινε να προπορευτεί, όπως μας είπε ο ιεροψάλτης μας, ο καλός μας Παναγιώτης σήμερα, η πατρική του προφητεία. Να δώσει δηλαδή αυτή τη γνώση της σωτηρίας και στους εν σκότη καθημένους, στον Άδη, ώστε και εκείνοι να προστρέξουν σε λίγο. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του προδρόμου και να πετύχουν την εν Χριστώ μακαρία και αθάνατη ζωή, την οποία εύχομαι όλοι μας με τις πρεσβείες του να πετύχουμε. Όπως